24 ώρες κράτησε το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού του 4x4, το οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ χθες το πρωί στην Εθνική Οδό, με κατάληξη το θερμό επεισόδιο και τους πυροβολισμούς που σήκωσαν στο πόδι το χωριό Λίμνες. Πέρασαν αυτοί το πήγαν να τους σταματήσουν και πυροβόλησαν τους αστυνομικούς. Όπως είδα τις μηχανές που περάσαν, αλλά δεν ήξερα. Δεν ακούστηκε πυροβολισμό. Όχι, εγώ δεν ήμουνα εδώ. Απλά κατέβαζα τα πράγματα από το αυτοκίνητο και τους είδα που περάσαν. Αλλά τι είχε γίνει και αυτά δεν ξέρω. Άνδρες του Τμήματος Ειδικών Αποστολών Κρήτης και της Ασφάλειας Ηρακλείου είχαν στήσει κλειό από χθες στα σπίτια των δύο νεαρών κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο και τα Καστελιανά, αναζητώντας τα ίχνη τους. Οι έρευνες καρποφόρησαν σήμερα το μεσημέρι όταν ο 24χρονος, ο οποίος ζει στα Καστελιανά και κατάγεται από το προφητηλία, έπεσε στα χέρια κομάντο των ειδικών δυνάμεων που αναζητούσαν τον ίδιο αλλά και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση σε βάρος των αστυνομικών. Είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να σκοτωθεί και κάποιος. Ως αστυνομικοί και νομίζω και όλη η κοινωνία καταδικάζουμε κάθε τέτοιου είδους περιστατικό, κάθε περιστατικό βίας από όπου και προέρχεται. Και η ίδια η κοινωνία θα πρέπει να το καταδικάσει αυτό. Ο κατηγορούμενος απασχολεί συχνά τις αρχές για την εμπλοκή του σε ανάλογα περιστατικά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό του 28χρονου οδηγού και ιδιοκτήτη του 4x4, που είναι γιος γνωστού γιατρού και δεν έχει ξαναπασχολήσει τις αρχές. Οι δύο νεαροί κτηνοτρόφοι είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο χθες το πρωί στην Κριτζά, όπου χτύπησαν με μαγκούρες 38χρονο κάτοικο της περιοχής και μια γυναίκα συγγενή του. Μετά από σήμα της άμεσης δράσης Λασιθίου, δύο μοτοσυκλετιστές της ΟΕΠΤΑ είδαν το 4x4 στην Εθνική Οδό και ξεκίνησαν την καταδίωξή του. Στο ύψος των Λιμνών μπήκαν στον παράδρομο της Εθνικής, όπου εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο. Όταν ο ένας από τους μοτοσυκλετιστές προσπάθησε να τους καταδιώξει μπαίνοντας στα χωράφια, οι κατηγορούμενοι άνοιξαν πυρ για να διαφύγουν ανενόχλητοι. Συνάδελφοί μας που κλήθηκαν να πάνε σε ένα περιστατικό για την προστασία των συμπολιτών μας, πήγα στο συγκεκριμένο σημείο που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς. Η επίθεση σε βάρος των δύο αστυνομικών εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Οι συνάδελφοί μου βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τέτοιου είδους κινδύνους, όμως αυτά τα περιστατικά τα καταδικάζουμε και πρέπει να τα καταδικάσει όλη η κοινωνία, γιατί πέρα από το κομμάτι ότι κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού, μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή κάποιου πολίτη.